είναι. Καλά. Ευθεία οροπία πάνω. Το όνομά σας πώς είναι? Εγώ. Ναι. Άμα δεν ξέρεις, του Λεωνίδα του Καρπούζη Πεθερά είναι. Του Λεωνίδα του Καρπούζη Πεθερά. Ωραία. Να είσαι καλά. Γεια. Έτσι χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι, ρε παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Του Καρπούζη Πεθερά, τέλος. Ένας είναι ο Καρπούζη με τις περιοχές. Φιλιά στον Καρπούζη, δεν τον γνωρίζω. Στο γυρισμό θα τη βρούμε. Παιδιά, ψάχνοντας το παλιό πηγή, κάναμε λίγο μπρος πίσω, γιατί έχουμε περάσει αρκετά χωριουδάκια σπίτια. Η άλλη εγωρσιά εδώ. Εδώ μου θυμίζει λίγο, ανεβαίνω στο Σελάκανο από το Μαυράσια, δέντρα, λιγοστά. Αυτά τα δέντρα ήταν πολύ πολύ. Τα μόνα ήταν τσιπαρίσια. Τσιπαρίσια εδώ δεν είναι πολύ ψηλά. Εδώ τώρα κάτι γίνεται, εδώ κάτι έχει τώρα εδώ, γιατί βλέπουμε πολλές γουρούνες, πολλά... Κάστρο λέει παλαιού πηγή. Παλαιού πηγή. Από το παλιό. Είδες και πάνω ένα πετρόχτιστο. Έχεις άλλα χτίσματα εδώ. Παλιά. Να τα βλέπεις, παλιό στο κισμό. Έχει παλιά χτίσματα καταπληκτικά. Εδώ σίγουρα υπάρχει κάποιος πεζοπορικός, ας το πούμε, γιατί βλέπω ότι είναι με μικρά σκαλοπατάκια. Πώς τα λέγανε παλιά τα σκαλοπάτια? Σκαλούνια. Σκαρδερίμια, ποια είναι τα καρδερίμια? Καρδερίμια είναι αυτό που είναι ο δρόμος, είναι στρωμένος με πέτρες, είναι αυτό και είναι... Αυτό το καρδερίμι? Ναι. Κάπως λέγανε στα, δρόμος, τα σοκλάκια, τα σκαλοπάτια, τα σκαλοπάτια κάπως τα λέγανε. Στρωμένα με πέτρες. Αλλά εδώ έχει πεζοπορικό δρόμο, βλέπω εκεί. Πάμε, είπα. Ναι, είδα δούμε και πάμε. Έχει πολλά σκαλοπάτια. Εδώ είμαστε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Πρέπει να πάω στον Αγίου Νικόλαο να ανάψω ένα κερί. Θα πάω στον Αγίου Νικόλαο να ανάψουμε ένα κεράκι. Μάλλον πάμε επιτόπου στον Αγίου Νικόλαο να ανάψουμε ένα κεράκι. Έχω πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να ξεφεύγουμε λίγο από τον τουρισμό. Θα αφήσουμε το κεράκι εδώ. Ένα κεράκι για όλους. Όχι, θα το ανάψουμε. Θα
θα το ανάψουμε. Ο Άγιος Νικόλαος. Κάντε μια ευχή. Όλοι εσείς που μας βλέπετε, είμαστε εδώ στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, στο Πηλί. Όπως πάντα συναντήσαμε υπέροχους ανθρώπους, εδώ στη ταβέρνα με το όνομα Πηλί. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι καλό να χανόμαστε λίγο μέσα στα στενά, γιατί σίγουρα θα ανακαλύψουμε πολύ όμορφα πράγματα. Εδώ είναι ένα πανέμορφο εκκλησάκι. Πρέπει να είναι παλιό. Θα μας πει τώρα η Μαρία. Γνωρίσαμε δύο υπέροχες γυναίκες, τη Μαρία και την... ξέχνω το όνομά της. Κατερίνα, νομίζω. Τώρα θα πάμε, θα τη δούμε. Το κεράκι για όλους εσάς που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή, που πιστεύετε σε μια ανώτερη δύναμη, που αυτή η ανώτερη δύναμη ξεκινάει μέσα από το ψυχικό μας κόσμο και εισακούεται. Ο καθένας έχει το δικό του Θεό. Δεν θα πω ότι ο δικός μας Θεός είναι ο καλύτερος. Η πίστη όμως του καθενός είναι αυτή που δυναμώνει αυτή η ενέργεια που κάποιος μπορεί να είναι από ένα άλλο κράτος και να πιστεύει στο δικό του Θεό. Ο Θεός είναι ένας και έτσι κι αλλιώς όπου και να πιστεύει, η πίστη είναι μία. Ο Θεός είναι ένας και αυτός είναι που μας κρατάει σε αυτό που είμαστε. Αλλά σίγουρα αυτό ξεκινάει από μέσα μας, παιδιά. Γιατί αν μέσα σου δεν είσαι καλά, αν μέσα σου δεν πατάς σωστά, αν μέσα σου δεν πιστεύεις, ό,τι και να κάνεις, δώρο να δώρο. Άρα για αυτούς ανάβουμε το κεράκι, πιστεύουν, και για αυτούς που έχουν πίστη ότι μέσα από αυτό που θα σκεφτούν θα υλοποιηθεί. Θα το βάλουμε μέσα. Μια πολύ όμορφη πλατεούλα που σίγουρα το βράδυ όλα αυτά μεταμορφώνονται. Έχει μια πολύ όμορφη δροσιά. Δυστυχώς ο χρόνος μας περιορίζει κάθε μέρα. Εδώ είμαστε στην ταβέρνα, γνωρίσαμε δύο υπέροχους ανθρώπους. Εδώ το κορίτσι. Εδώ είναι η πλατεία, ναι, του Αγίου Νικολάου και το εκκλησάκι. Είναι... Η Ευαγγελίστρια είναι εδώ μπροστά και πιο πίσω είναι το Άγιος Νικόλαος. Άρα στο εκκλησάκι που πήγα δεν ήταν ο Άγιος Νικόλαος, είναι η Ευαγγελίστρια. Ο Άγιος Νικόλαος είναι μεγάλη εκκλησία. Α, είναι μεγάλη εκκλησία. Εδώ είναι το εκκλησάκι της... Δεν πειράζει, εγώ μπερδεύτηκα και είπα ότι το εκκλησάκι αυτό είναι ο Άγιος Νικόλαος. Είναι πιο παλιό ο Άγιος Νικόλαος ή η Ευαγγελίστρια είναι πιο παλιά? Παλιά είναι και τα δύο. Και τα δύο. Η Ευαγγελίστρια νομίζω είναι πιο παλιά. Πιο παλιά. Έχει πολύ ωραίο, παλιό τέμπλο είναι. Παλιό τέμπλο, ναι. Είναι όλα μέσα είναι παλιά. Δεν τα ανακεφαλαιώνουνε. Εγώ μπερδεύτηκα είναι... τώρα και ναι, είπα ότι ήταν ο Άγιος Νικόλαος. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Παιδιά, ανάψαμε ένα κεράκι. Δεν ήταν ο Άγιος Νικόλαος, από πάνω ο Άγιος Νικόλαος. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι οι Αγίοι είναι μαζί. Όταν κάνεις το σταυρό σου, είτε μέσα στην εκκλησία είτε έξω από την εκκλησία, η δύναμη της πίστης σου είναι αυτό που θα σε απογειώσει. Εδώ, πώς είπαμε το κορίτσι που έχει την ταβέρνα. Κατερίνα. Η Κατερίνα, καλά το θυμόμουν. Η Κατερίνα έχει μια πολύ όμορφη γραφική ταβερνούλα. Να είναι καλά, μας σε φιλοξένησε. Ήπιαμε αρακή από τη Γέργερη. Ένα καρπούζι υπέροχο. Οι άνθρωποι είναι με το χαμόγελο, με το που μας είδανε ο κριτικός ήρθε. Και δώσανε χαιρετίσματα που αυτά θα τα δείτε σίγουρα σε βιντεάκι. Φιλάκια πολλά. Καλά, να είστε και όσοι καλά πιστεύετε. Όλοι. Υγεία να έχουμε. Υγεία, υγεία και δύναμη. Πάμε. Πώς το πάμε? Συνδοληπόρος. Μου μπερδεύει. Πάνε πάρτο. Πάμε που έχουμε τα μάξι. Γεια σας. Από εδώ από την πλατεία του Αγίου Νικολάου, αλλά η εκκλησίτσα ήταν
Δεν ήταν του Αγίου Νικολάου. Τι θα πω την αυτή, δεν έγραφε όνομα. Και μπερδεύτηκα λίγο. Και επειδή οι παραστάσεις πολλές φορές των Αγίων είναι λίγο. Δηλαδή, θα δεις ένα Αγίου Νικόλαο σε μικρότερη ηλικία που δεν έχει καμία σχέση με τον Αγίου Νικόλαο που εμείς γνωρίζουμε με τα άσπρα μουσα. Έτσι. Αυτά. Τέλος πάντων, κάνα λάθος. Να με συγχωρέσετε. Εβίβα.